Κώστα, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα εδώ κοντρά στο Φαρέ, σε μια δύσκολη έδρα, με μια καλή ομάδα όπως είναι το Φαρέ. Είχατε τις προϋποθέσεις για να πάρετε και ακόμα το παιχνίδι. Πες μου δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχάς, να πω ότι δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Δεν το έχουμε πει αυτό καθόλου από την αρχή. Δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το Φαρέ πάντα στην αυτοτοπική. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα. Τώρα προσπαθήσαμε και εμείς να παίξουμε το παιχνίδι που έχουμε μάθει, αυτό που μαθαίνουμε κάθε μέρα που πάμε στην προπόνηση και προσπαθούμε να βγάλουμε. Προσπαθήσαμε, δεν βγήκε, 0-0, όλα καλά. Κρίνεται θετικός για εσάς αυτός ο βαθμός εδώ? Πολύ θετικός. Ο κάθε βαθμός και κάθε βαθμή είναι χρυσάφι. Ωραία. Και τι να περιμένουμε στη συνέχεια και από την ομάδα της Σπερχογίας στο πρωτάθλημα της Αλφατοπικής? Πάρε εδώ τον αρχηγό. Είναι μια ομάδα πολύ συγκροτημένη, πολύ αγαπημένη όλα τα παιδιά και από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο πιστεύω ότι θα δούμε κάτι καλύτερο και στην πορεία και στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ισοπαλία σήμερα εντός έδρας με μια καλή ομάδα όπως είναι η ομάδα της Σπερχογίας. Κρίνεται θετικός για εσάς αυτός ο βαθμός? Ό,τι παίρνουμε αυτήν την εποχή είναι πάντα θετικό, γιατί η ομάδα είναι πολύ καινούρια. Υπάρχουν 8-9 καινούρια παιδιά και θεωρώ ότι παιχνίδι με το παιχνίδι η ομάδα θα γίνεται για καλύτερη. Είχαμε και προβλήματα σήμερα, τελευταία στιγμή, τον τραυματισμό του Μανιατία. Μας έλειπε και ο Κουρέας που μπήκε σήμερα λίγο, μας βοήθησε ένα μισάωρο. Τα παιδιά κάνανε πολύ καλή προσπάθεια απέναντι σε μια πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα που δοκιμάζει να παίξει ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι με το πέρασμα του χρόνου θα μπορέσουμε και εμείς και στο παραγωγικό κομμάτι να βρεθούμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα, τι να περιμένουμε από την ομάδα του Φαρέ συνέχεια του πρωταθλήματος? Εμείς θέλουμε όσο το δυνατόν και πιο γρήγορα μια εύκολη παραμονή και από εκεί και μετά, επειδή η ομάδα κυριολεκτικά το καλοκαίρι αποδομήθηκε, έφυγαν 8 ποδοσφαιριστές, των οποίων οι 6-7 ήταν βασικότατοι και αυτό, αλλά έχω πει στα παιδιά ότι η δουλειά πληρώνει, γίνεται προσπάθεια πραγματικά και από τα παιδιά και από μένα και από τη διοίκηση και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Και από εκεί και πέρα, βλέπουμε στα τρία τελευταία παιχνίδια εδώ με τον Ολυμπιακό. Κρατήσατε το 0, πήγατε στους Δραγκαλιάνους σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Ξανά το 0 ναι, στην άμυνα και το 0 και σήμερα κοντά στη Σπερχογία. Ένας μεγάλος προπονητής έλεγε: η άμυνα φτιάχνεται, η επίθεση αγοράζεται. Ευχαριστώ.